Ψήφισμα με το οποίο αναγνωρίζουν την ευθύνη τους για τους ατυχείς χειρισμούς της υποθέσεις παιδοφιλίας εξέδωσαν οι επικεφαλής της Καθολικής Εκκλησίας της Γαλλίας. <Στονίκοντας> Στο κείμενο οι επίσκοποι αναλαμβάνουν να χορηγήσουν εφάπαξ χρηματικό βοήθημα στα χιλιάδες θύματα σεξουαλικής κακοποίησης από ιερωμένους. Εκπρόσωποι των θύματων φοβούνται ότι οι επίσκοποι επιχειρούν να παρακάμψουν την ανεξάρτητη επιτροπή που διερευνά υποθέσει. Οι αποφάσει που ελήφθησαν σήμερα από του επισκόπου είναι πολύ πιθανόν να γίνουν κενό γράμμα σε έξι μήνε, με δεδομένο το έργο των ειδικών που πρέπει να ολοκληρωθεί και το έργο τη αλήθεια που θα γίνει από την Ανεξάρτητη Επιτροπή. Η οργάνωση La Parole Libere ιδρύθηκε στη Λιόν το 2015. Οι ιδρυτικά μέλη ήταν άτομα που κακοποιήθηκαν σεξουαλικά από τον καταδικασθέντα πατέρα Πρεϊνάτ. Η υπόθεση συγκλώνησε την Εκκλησία και οδήγησε στην παρέτηση των Αρχιεπίσκοπο τη Λιών. Την Παρασκευή η οργάνωση ανακοίνωσε ότι διαλύεται. Ο στόχο τη οργάνωσή μα ήταν η συνειδητοποίηση, ήταν να γίνει έναυσμα. Δεν είμαστε αρχή, δεν μπορούμε να ισχυριστούμε εμπειρογνωμοσύνη. Είναι καιρό να σταματήσουμε γιατί φτάσαμε στο όριο όσων μπορούμε να κάνουμε. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για το τι θα αποφασίσει αυτό το Ίδρυμο ώστε να μεταρρυθμιστεί. Ο επικεφαλής της Ανεξάρτητης Επιτροπής που διερευνά τις υποθέσεις δήλωσε πρόσφατα ότι τα ανήλικα θύματα σεξουαλικής κακοποίησης στους κόλπους της Εκκλησίας από το 1950 ίσως να ξεπερνούν τις 10.000.